Φίλες και φίλοι, καλωσορίζω στην εκπομπή. Είναι η δεύτερη συμμετοχή του, νεότατος, ζωντανός, άμεσος, ανθρώπινος και στις πολιτικές επάλξεις, κυρίως όσον αφορά τη σοβαρότητα και την ανάγκη να γυρίσει η χώρα σελίδα. Είναι ο κύριος Μοιράς Γιώργος, από το Ποτάμι, βουλευτής και ουσιαστικά του κινήματος αλλαγής. Καλημέρα, κυρία Μοιρά. Καλημέρα, κύριε Κοφίδη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι πάντα περιγραφή της πραγματικότητας. Λοιπόν, κυρία Μοιρά, θα μιλήσουμε για αρκετά πράγματα στο 12-15 λεπτό που έχουμε, αλλά είναι τέτοια η ένταση στον εγκέφαλο των ανθρώπων που έχουμε την συνέστηση της ευθύνης, που δεν μπορούμε παρά να είμαστε πολύ άμεση και με εύληπτο λαϊκό λόγο. Άρα θα σας ρωτήσω, έχουν παλαβώσει στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι προσπαθούν να κάνουν με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ? Για παράδειγμα αυτό με την Οβάρτης τώρα, μήπως έπρεπε από την αρχή να είχατε σηκωθεί και να φύγει? Κοιτάξτε, όπως το λέτε είναι, από την αρχή βέβαια εμείς τους προειδοποιήσαμε ότι ή θα ψάξουμε σε βάθος το θέμα, το σκάνδαλο, χωρίς περιορισμούς, χωρίς τίποτε, αυτό που λέμε το κλισέ όλα στο φως, ή αλλιώς θα σηκωθούμε να φύγουμε. Το είχα πει εγώ από την πρώτη επιτροπή, από την πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, εδώ έγινε το εξής αδιανόητο για να καταλάβει ο κόσμος. Λένε τώρα οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και αποφάσισαν ότι η επιτροπή θα καλέσει τα 10 εμπλεκόμενα πρόσωπα, αναφερόμενα πρόσωπα. Όχι για να τα ρωτήσει, έλα εδώ, πήρες μίζα, δεν πήρες, τι έκανες εκεί, τι έκανες τα άλλο, αλλά να τους ρωτήσει, έχουμε αρμοδιότητα να σας ψάξουμε? Δηλαδή, προσέξτε, η επιτροπή που έχει ανακριτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες, είναι ένας μικρός εισαγγελέας, να το πω έτσι, είναι σαν στην πραγματική ζωή να έχει γίνει μια ληστεία και να φωνάζει ο εισαγγελέας τον κατηγορούμενο ληστή και να του λέει, έχω αρμοδιότητα να σε ψάξω. Τι περιμένει να του πει πρώτα απ' όλα ο εμπλεκόμενος? Και γιατί δίνει βαρύτητα στο τι θα του πει ο εμπλεκόμενος για το αν έχει αρμοδιότητα ή όχι εσύ ο ίδιος? Εσύ δεν ξέρεις εάν ως επιτροπή έχεις ή δεν έχεις αρμοδιότητα? Αυτό ρωτώσα επί μόνο στον κύριο Παρασκευόπουλο, τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές 5 φορές μέσα επί την επιτροπή ανέφερα το όνομά του για να τον προκαλέσω. Και έλεγα, κύριε Παρασκευόπουλο, σας προκαλώ, ή στο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μας τη δική σας νομική άποψη που είστε και έγκριτος νομικός. Ήσασταν και υπουργός δικαιοσύνης. Έχουμε αρμοδιότητα ή δεν έχουμε? Και δεν μου απαντούσε. Κυρία Μοιρά, όλο αυτό το πράγμα δείχνει επιτέλους, έτσι και αλλιώς οι σοβαροί άνθρωποι ξέραμε ότι πρόκειται για λάσπης και βορείας πάνω σε ένα υπαρκτό ιατροφαρμακευτικό σκάνδαλο παγκόσμιας εμβέλειας. Αλλά ξέραμε ότι είναι επί της ουσίας στημένο με αθλειότητα κτλ. Αλλά αυτή η προχειρότητα τι δείχνει επιτέλους? Δείχνει ότι είναι σε πανικό? Δείχνει ότι δεν έχουν τίποτα από ιερό και όσιο στο σεβασμό των θεσμών? Δείχνει αυτό ακριβώς και δείχνει όμως όχι ότι είναι σε πανικό. Είναι καλά σχεδιασμένα όλα αυτά. Μα είναι δυνατόν να είναι σχεδιασμένο κάτι τόσο γελίο, να καλείτε εσείς τους μάρτυρες και να μην επιτρέπουν και να σας καλούν να μην μιλήσετε για την έτσι κι αλλιώς ενοχή των σκευωρών? Προσέξτε, όχι για την αδότητά σας, δεν χρειάζονται αυτά, αλλά για την ενοχή των σκευωρών. Αλλά εδώ μιλάμε για πράγματα που καταλαβαίνει και ένα παιδί, ένα νήπιο δηλαδή. Και ακούστε, σας λέω ότι ήταν προσχεδιασμένο και προμελετημένο, διότι την ολομέλεια 21 Φεβρουαρίου, όταν ήρθε η συζήτηση για το εάν θα φτιάξουμε την προανακριτική ή να παραπέμψουμε αυτά τα 10 πρόσωπα, ο κ. Παρασκευόπουλος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε να λέει κάτι ήξης αφήξης περί αρμοδιότητος, περί μη αρμοδιότητος. Και εκεί λέω, αμάν, τι είναι αυτό το πράγμα? Την πάνε για άκλα αυτή την προανακριτική. Είναι σχέδιο. Ακούστε και κάτι ακόμα, κύριε Κοφίδη, το υπαρκτό, όπως είπατε εσείς, και σωστά, ιατρικό, παύλα, φαρμακευτικό σκάνδαλο Νοβάρτης, το ψάχνει η ελληνική δικαιοσύνη από το 2016. Με τις λύσεις των γιατρών. Έχουν περάσει 2 χρόνια και ακόμα δεν έχει κλείσει η έρευνα. Άρα, τι θέλουν να κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και αυτό είναι το σχέδιό τους? Θα φέρουμε εδώ τώρα τους 10 να έρχονται στην προανακριτική, να τους δουν με φωτογραφίες ο κόσμος, με κανάλια κτλ. Θα νομίζει ο κόσμος ότι πήγανε να απολογηθούν, αν θέλεις, ή εμπασχετικά να δώσουν εξηγήσεις, αλλά δεν θα είναι αυτό το θέμα. Και μετά από ένα μήνα θα πούμε, η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δώστε τη δικαιοσύνη πίσω το φάκελο και ας τη δικαιοσύνη τώρα σε 2, 3, 4 χρόνια να βγάλει πόρισμα. Και βέβαια, βέβαια η λάσπη. Και βέβαια η λάσπη η μένει, μάλιστα για να είμαι εντελώς ειλικρινής, σας το λέω, σε ένα λαό που έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, όχι ότι τα είχε ποτέ, αλλά τώρα τα έχει χάσει ακόμα περισσότερο, και με μια Ελλάδα πιεζόμενη με εθνικά θέματα πάρα πολύ σοβαρά, να έχουν μετατραπεί λόγω
της ανεπάρκειας, για να μην πω της κουτοπονηριάς το ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σε συγκοινωνούν τα δοχεία με το οικονομικό δράμα και να πιεζόμαστε τώρα για να μας κάνουν μια ελάβρυση χρέους, να υποστούμε παραχωρήσεις, αν θέλετε, στο Σκοπιανό, και δεν μιλάω βεβαίως για την σύνθετη ονομασία την οποία την υποστηρίζω, αλλά σε μια σαλαμοποίηση, δηλαδή σε μια διολίσθηση από το Βουκουρέστι. Ακριβώς. Και υπάρχει και το εξής, δηλαδή αντί αυτή η κυβέρνηση να πει, αμάν, εδώ έχουμε τους Τούρκους που έχουν εξεσαλώσει. Σωστά. Έχουμε τους Σκοπιανούς που επίσης έχουν εξεσαλώσει. Είναι δυνατόν εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων να λέει ότι η Μακεδονία, εννοώντας τα Σκόπια, είναι η πατρίδα μας και θα πρέπει η ελληνική Μακεδονία να προσδιορίσει την ταυτότητά της. Δηλαδή έχουμε αντιστρέψει εντελώς τους ρόλους και δεν βγαίνει ούτε ο υποτιθέμενος μέγας πατριώτης κ. Καμένος να κάνει το παραμικρό, ούτε η ΣΥΡΙΖΑ, γιατί καλά από αυτούς δεν έχω και ιδιαίτερες απαιτήσεις, αλλά ούτε και τον κ. Καμένο φυσικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε μπλέξει, αυτό είναι το πρόβλημα, έχουμε μια κυβέρνηση ανίκανων, είναι πραγματικά, είναι την αποκοινική και απαράδεκτη. Κύριε Αμυρά, το ζήτημα είναι, και καλά το πήγατε, το υπενιχθήκατε, αλλά εγώ θα το ξεσκεπάσω αυτό, ναι. Ότι πραγματικά δεν περιμένουμε πολλά τώρα από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε επίπεδο σοβαρότητας και θεσμικής λειτουργίας για να τους παίρνουμε σοβαρά. Αλλά εδώ μάλλον το πρόβλημα είναι αυτό που έχει ακουστεί κατά καιρούς ως τρίτη συνιστόσα, ένα είδος κομματιού της λαϊκής πολιτικής σκέψης της δεξιάς ή της κεντροδεξιάς, να υποστηρίζει ή τουλάχιστον να ανέχετε αυτήν την κατάσταση, προκειμένου για λόγους μάλλον ψυχαναγκαστικούς να μην πει ποτέ ο λαός ότι είχαν την ευθύνη για την οικονομική καταστροφή της χώρας, για τη συνευθύνη πριν μερικά χρόνια που κυβέρνησαν αμιγώς μόνοι τους, και επιπλέον για να αποτρέψουν να γυρίσει η χώρα σελίδα χωρίς τη δική τους κυδαιμονία και τον ταβαντζιλίκι. Ναι. Λοιπόν, λες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει, δεν έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Αυτό είναι το γελίο με τους πολιτικούς, κύριε Κοφίδη. Κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και νομίζουν ότι είναι όλα ωραία, όλα καλά, κανείς δεν θα καταλάβει και δεν θα αποδώσει ευθύνες. Και εκεί είναι που λέει ο κόσμος, ασυκτή πια με τους κολοπολιτικούς. Δυστυχώς μας παίρνει όλους η μπάλα, έτσι. Έτσι. Έτσι είναι και μάλιστα. Δεν τον αδικό. Αν μετά από όλο αυτό με την Οβάρτης πήρε, η δικαιοσύνη είπε, εγώ είμαι αναρμόδια, η δικαιοσύνη το είπε και έστειλε το φάκελο στην Βουλή. Γιατί λέει, μέσα είναι εμπλεκόμενα, αναφέρονται πολιτικά πρόσωπα, άρα είναι δική σας δουλειά να τα ερευνήσετε. Και έρχεται η Βουλή, κάνει μια πανηγυρική συνεδρίαση. Ψηφίζουμε όλοι ναι στην προανακριτική, όλα τα κόμματα. Λοιπόν, και μετά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που λέγανε υποτίθεται το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά τον πόλεμο, δεν ξέρω τι λέγανε. Λοιπόν, και λένε τώρα, άρα επίσης ο δικαιοσύνη το φάκελο. Καλά δεν τρέπονται. Είναι προσβολή και στη δικαιοσύνη, προσβολή και στην κοινή λογική, είναι προσβολή στον κάθε ένα προσωπικά από τους Έλληνες, πραγματικά. Θεωρείτε, κύριε Αμυρά, ότι το σκάνδαλο δεν θα το ψάξουμε. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι μεσοβέζικα. Είναι μπούρδες όλα τα υπόλοιπα. Είναι, κύριε. Εγώ είπα, τώρα γυρνάω στην προανακριτική. Τώρα, αν με πάρουν τηλέφωνο, επιστρέφω στην προανακριτική, αρκεί να αποφασίσουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ότι θα ψάξουμε σε βάθος. Να δείξουν αυτονόητα ότι είναι αθώοι όλοι ή κάποιοι από αυτούς, τέλος πάντων, ο καθένας για τον εαυτό του, με το να μην επιτρέπουν να έρθουν ούτε καν με καλυμμένα πρόσωπα ή και με αλλοιωμένες φωνές στην Επιτροπή της Βουλής οι λεγόμενοι υποτιθέμενοι κατήγοροι ή τέλος πάντων μάρτυρες. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν μία, πέρα από τον, ειδικά με τη βοήθεια της τρίτης συνιστόσας ή αν θέλετε της παπαγγελοπούλιας αντίληψης και ό,τι κρύβεται από πίσω, να τουλάχιστον να διαρρήξουν τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της, στοχεύουν ιδιαίτερα στο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, νομίζω συνεχώς το κάνουν αυτό, είναι βάση σχεδίου, έχουν εξαμολύσει τον κύριο Πολάκη ως το πολιτικό τους μπουλντόγκ να κάνει την προμοδουλειά. Αλλά αυτά πρέπει να τα περιμένουμε πια, δηλαδή ελπίζω ο κόσμος να καταλαβαίνει. Να ελπίζω να το καταλαβαίνει ο κόσμος που έχουμε μπλέξει. Και την ίδια στιγμή, αγαπητέ μου κύριε Κοφίδη, είναι αυτό που είπατε το ευαίσθητο σημείο. Τι δεν θέλουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, να έρθουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην προανακριτική και να τους κάνουμε ερωτήσεις. Και εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή, την πρώτη συνεδρίαση. Ας ποτέ να μην μάθουμε την ταυτότητά τους. Να σεβαστούμε ότι είναι προστατευόμενοι. Ας τους βάλετε μηχανάκι στη φωνή να αλλοιώνεται. Ας γίνει δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά θέλουμε και θέλω εγώ να τους ρωτήσω πέντε πράγματα αυτούς τους προστατευόμενους μάρτυρες. Να δούμε.
λένε αλήθεια ή δεν λένε. Και αν λένε αλήθεια, να μας δώσουν και παραπάνω στοιχεία. Αν δεν λένε αλήθεια, να δούμε τότε από πού προέκυψαν όλα αυτά που λένε. Καταλάβατε, αυτό είναι που φοβούνται, που τρέμουν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Και γι' αυτό κάνουν αυτό το κλωτογυρίσμα, τα σάλια μίξες, πως λέει, κουλουράκια. Έχουμε αρμοδιότητα, δεν έχουμε, και το ένα και το άλλο, για να το πάνε το πράγμα να σαπίζει και να μένει λάσπη. Είμαι πραγματικά, είμαι έξω φρενών, διότι ένα τέτοιο ζήτημα πολιτικό, όταν φτάνει μέσα στη Βουλή, πρέπει, με απόφαση της Ολομέλειας όλων των κομμάτων, πρέπει η Βουλή να το πάει μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Όχι αυτό όλα στο φως, να πάμε στο όλα στο σκοτάδι. Αυτό κάνουνε και είναι απαράδεκτη και είναι ντροπή τους. Προχωρώντας σιγά σιγά στο τέλος της εξαιρετικής αυτής συζήτησής μας, κύριε Αμυρά, θέλω λίγο να ερεθίσω, να μου επιτρέψετε να πω αυτή τη λέξη, τα αντανακλαστικά σας, στην ανάγκη να εκπαιδευτεί μήνυμα επίγνωσης, αυτογνωσίας και εξωστρέφειας από εσάς και από το ποτάμι, αλλά και από το κίνημα αλλαγής. Για να ξέρει ο κόσμος που πάμε. Άρα η αυτοκριτική και η αυτοαντίληψη είναι πολύ σημαντική παράμετρο. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Ναι. Βλέπετε να εξυφαίνεται ένα σενάριο ανοχής της σημερινής διακυβέρνησης σε σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα αν υποθέσουμε ότι κουτοπώνυρα Τσίπρας και Καμένος μπορεί να εξωθήσουν τη χώρα σε μια πολύ δυναμική αντίδραση απέναντι σε μια πρόκληση ξανά της Τουρκίας, π.χ. ούτως ώστε να διατηρηθούν στην εξουσία με την επίκληση εθνικού θέματος, αλλά να εγκλωβιστεί είτε το ποτάμι είτε το κίνημα αλλαγής σε μια τέτοια συζήτηση και τελικά να αποδυναμωθεί η προοπτική του κινήματος αλλαγής. Βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια εξωγενή στάση, και να είμαι και λίγο σκληρός, και ενδογενής τελικά μέσα στο κίνημα αλλαγής? Γιατί είδαμε και τον κύριο Θεοδωράκη να συζητά με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έγινε καθαρά λίγο πριν το συνέδριο του κινήματος αλλαγής, αν θέλετε, για λόγους συμβολισμού, ή υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο στο πνεύμα που έχω εκφράσει μόλις τώρα? Κοιτάξτε, δεν θέλω ούτε καν να σκέφτομαι ότι χρησιμοποιούν τα εθνικά θέματα οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να συσπηρώσουν κόσμο και να φέρουν σε δύσκολη θέση τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και οτιδήποτε πας να πειράξει οποιοδήποτε εθνικό ζήτημα, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι τεράστιες, απρόβλεπτες, να είναι παράπλευρες, να είναι χιλιάδιο. Άρα δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, ο Θοδωράκης ο Σταύρος πήγε στον Τσίπρα, διότι καταθέσαμε στη Βουλή μία πρόταση για τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι ώστε ακριβώς αυτό που είπατε να μην μπορεί να συμβαίνει, δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση να παίζει σαν ταχυδακτηλουργός στα εθνικά θέματα στα χέρια της, με κίνδυνο να τις πέσουν κάτω και να μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, αλλά να υπάρχει μια άγκυρα σταθερά που σε έναν βαθμό να μπορεί να συγκρατεί, να συμβουλεύει, να βοηθάει την εκάστοτε κυβέρνηση τα εθνικά θέματα. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε καλεί, είσαι υποχρεωμένος να πας. Λοιπόν, δεν συνδέεται το τέμα αλφαγιώτα με το ένα. Καλό είναι που το διευκρινίζετε, γιατί δημιουργήθηκαν πριν. Κάποια κόμματα, κύριε Κοφίδη, για να είμαι ξεκάθαρος. Εάν ποτέ ο Σταύρος ερχόταν και έλεγε, παιδιά, μήπως πρέπει να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα έφευγα. Είναι καταρχήν αυτό σας τιμά που λέτε, αλλά ίσως να εξυφαίνεται μία ανοχή σε σημαντικά ζητήματα που στο μυαλό ίσως και του αρχηγού του ποταμιού μέχρι τώρα να λειτουργεί ως ζωογόνος δύναμη για να πάρει ανάσες πριν τις εκλογές. Θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει αυτό θεμητό, αλλά εγώ δεν θα το θεωρούσα θεμητό απαραίτητα. Όχι, δεν συμβαίνει. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, σας το λέω. Χαίρομαι. Άρα θεωρείτε ότι το κίνημα αλλαγής έχει τις βάσεις για να προχωρήσει, παρόλη το διπολισμό στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεξιά και αριστερά, κλασική? Ναι, έχει τις βάσεις, αν βεβαίως θέσει μπροστά και τα προτάγματα που λέμε. Δηλαδή, πώς πρέπει να κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Πώς θα βγούμε επιτέλους από το πηγάδι. Λοιπόν, 10 χρόνια είμαστε μέσα σε ένα πηγάδι. Αξίζει κάτι τέτοιο αυτή η χώρα, έλεγε δηλαδή. Επειδή εδώ είμαστε, ξέρετε, Θράκη, Ροδόπη, η ευαισθησία σε όλα τα ζητήματα πάντα με νυφαλιότητα, εξωστρέφεια και χωρίς εθνικισμό είναι δεδομένη, ιδιαίτερα από τη συχνότητα αυτή και την εκπομπή μου, κύριε Αμυρά. Ναι. Έχουμε το θέμα των δύο, δεν θα πω παιδιών, κοτοπουλίστικα, παθητικά, θα πω των δύο αξιωματικών του ελληνικού στρατού. Σίγουρα ξέρουμε, αντιλαμβανόμαστε τι έχει στο μυαλό του Ερντογάν και ότι μάλλον θα τραβήξει μακριά η βαλίτσα. Αλλά δεν συμφωνείτε ότι ο εγκλωβισμός αυτός οφείλεται εν μέρη, για να μην πω κυρίαρχα, στην κουτοπονηριά και αναξιοπιστία του Τσίπρα ακόμα και μπροστά στον Ερντογάν σε σχέση με το τηλέφωνο που είχε γίνει τότε για τους 8
Τούρκους στρατιωτικούς. Την πατήσαμε δηλαδή και δεν τους επιστρέφουν, κυρίως λόγω της αναξιοπιστίας του Τσίπρα, που μάλλον φαίνεται να υποσχέθηκε πράγματα στον Ερντογάν και τώρα ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί. Πάντως δεν έχει διαψεύσει ο Τσίπρας αυτό που ο Ερντογάν είχε πει, ότι μίλησαν στο τηλέφωνο και υποσχέθηκε ο Τσίπρας στον Ερντογάν ότι του στείλει πίσω τους 8 Τούρκους. Λοιπόν, γι' αυτό αγαπητέ κύριε Κοφίδη, εγώ λέω το εξής: είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε καλές διεθνείς συμμαχίες. Όταν ακούς τους πρωτοκλασσάτους υπουργούς ακόμα και σήμερα να μιλάνε για τους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηρίζουν το κογλύφους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πείτε μου εσείς τώρα τι μέτωπο στην Ευρώπη μπορεί να δημιουργηθεί υπέρ των ελληνικών δίκαιων αιτημάτων. Λοιπόν, όταν βλέπω μεγαλοπρόσαλη κυβέρνηση να κάνει, τι να σας πω, τα βζούμε όλοι και στο εξωτερικό πεδίο. Λοιπόν, φοβάμαι ότι η χώρα αποδυναμώνεται στις διεθνείς συμμαχίες της. Αντί να σημαίνει το αντίθετο. Είπατε τη φράση «έχουμε μπλέξει», πραγματικά έχουμε μπλέξει. Εγώ τα έλεγα αυτά από το 2014 πριν καν τις εκλογές. Έβλεπα και κάποια στοιχεία ψυχοπαθολογίας, τουλάχιστον πολιτικής, οι ίδιοι τα παραδέχονται. Μιλούν για την κατάθλιψη της αριστεράς, μιλούν για τις αυταπάτες. Αυτά, ξέρετε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό συνδιαμορφώνουν και πολιτική στάση και έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα, κύριε Αμυρά μου. Ναι, φοβάμαι πως ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Έλληνα, διότι ο Έλληνας δεν γίνεται άλλο να πηγαίνει έτσι. Θέλει κάποιο υγιές όραμα μπροστά του. Θέλει κάποιους πολιτικούς ηγέτες, να το πω έτσι, με τους οποίους θα ταυτίζεται θετικά. Όχι να πηγαίνει να επιλέγει κάποιο κόμμα γιατί δεν του κάνει, είναι το λιγότερο, το μη χείρον, ας πούμε, το πάει ως βέλτιστο. Όχι. Λοιπόν, εγώ λέω να διδαχτούμε περισσότερο από την Ευρώπη. Η Ευρώπη εξελίσσεται, αλλάζει, προχωράει, έχει τις πιέσεις της, έχει τα προβλήματά της με την ακροδεξιά που φουντώνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ο φυσικός μας χώρος. Είναι η φυσική μας σύμμαχη. Και αντί να εμβαθύνουμε λοιπόν προς την Ευρώπη, να γινόμαστε πιο ευρωπαϊστές με υγιή πρότυπα, όπως σας το λέω, γινόμαστε κάτι υποβαλκανικό, μεσοανατολίτικο που δεν μας ταιριάζει καθόλου. Λυπάμαι. Και εκεί είναι η ευθύνη ονομαστικά Τσίπρα, Καμένου και των 150, πώς είναι, 153, 154, πώς είναι, των βουλευτών του. Κύριε Αμυρά, σας ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική αυτή συζήτηση. Εγώ, κύριε Κοφίδη, πάντα χαίρομαι να μιλάω με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά ελληνικά. Επιτέλους να ακούω την ελληνική γλώσσα και να χαίρομαι και να μην σφίγεται το στομάχι μου. Να είστε καλά, κύριε Αμυρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιποιεί τιμή η παρουσία σας στην εκπομπή μας και σε οποιοδήποτε κάλεσμά μας. Να είστε καλά. Δική μου τιμή. Γεια σας. Γεια σας.